Γεια σας, η αγωνιστική του Γκαζέτα είναι και πάλι εδώ. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, σήμερα κοντά μας ο Νίκος Μαρούδας. Γεια σας. Θα συζητήσουμε για την τρίτη αγωνιστική των play-off. Πριν πάμε όμως στις τρεις κατηγορίες μας, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, η ενδεκάδα της αγωνιστικής. Παίζουμε σύστημα 4-4-2 κλασικά. Απλά θα παίξουμε full επίθεση σήμερα, στο λέω από τώρα για να ξέρεις. Λογικό μου φαίνεται. Δεν έχουμε πολλούς μέσους, βάλαμε πολλούς φορ και επιθετικούς. Θα δούμε πώς θα βγει. 4-2-4. Δεν μας αφήνει ο Βασίλης. Τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει εδώ νομίζω συζήτηση. Ο Φερνάντες του Πανατολικού βγάζει πέναλτι. Ουσιαστικά κρατάει μόνος του την ισοπαλία στο τέλος για τον Πανατολικό στο μάτς με την Ξάνθη. Και στο τέλος τον play-out, ίσως να είναι και ο άνθρωπος που θα έχει σώσει τον Πανατολικό με αυτή την εμφάνιση στην Ξάνθη. Τέσσερις στην άμυνα. Δεξιά ο Μάρα από τον Ολυμπιακό. Αριστερά ο Γιαννούλης από τον ΠΑΟΚ. Δύο κεντρικοί αμυντικοί. Σταυρόπουλος από τον Πανιόνιο και ο Μπα από τον Ολυμπιακό. Θα ήθελε να βάλει τον Γκάλα από τον Ατρόμητο. Θα ήθελα τον Γκάλα από τον Ατρόμητο γιατί είναι πάλι ο καλύτερο που έχει στο Ατρόμητο, αλλά εντάξει. Εσύ διαλέξατε κάτι, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Στα χαφ τώρα έχουμε αρκετού μέσο επιθετικού. Δεξιά ο Τσιλούλη, αριστερά ο Τόρζε τη Λάρισα. Θα βάλουμε στον άξονα τον Μπαϊρόβιτ από τον Πανετολικό και τον έναν χαφ κανονικό, τον Μαρτίνε του Άρη. Βλέπω ότι έχει βάλει τρία play out και ένα play off, έτσι. Σωστά. Που σημαίνει ότι τα play out έγινε σφαγεία στην αγωνιστική. Και είναι και σημαντικά παιχνίδια. Είναι σημαντικά κόλλη και του Τσιλούλη και του Μπαϊρόβιτς. Λογικό να πρέπει να τους χωρέσουμε όλους στην δεκάδα. Και τα δύο είναι ωραία τέρματα. Δηλαδή και το τελείωμα του Τσιλούλη είναι πολύ όμορφο και ο Μπαϊρόβιτς έχει κάνει τρομερή εκτέλεση φάουλ. Παρεπιπτόντως μπορείτε να μπείτε στο site τη Super League και να ψηφίσετε Nivea Men Best Goal. Πάμε και στην επίθεση. El Arabi και ο νεαρός ο Τζόλης. Ένας 33χρονος και ένας 18χρονος. Τα δύο άκρα. Ένα στη δύση τη καριέρα και άλλο στην αρχή. Καλά, δύση τη καριέρα του με 26 γκολ μέσα στη σεζόν. Για την ηλικία το λέω. Εντάξει. Ναι. Άλλο ένα γκολ στην τέρμπι, ο Λαραμπί. Δεν υπάρχουν λόγοι για τον παίχτη, εντάξει, τα έχουμε πει όλα. Και ο Τζόλης δείχνει ότι το έχει, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ο νέος κουλούρης για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγεις ποια είναι η καλύτερη για σένα ως η στιγμή της αγωνιστικής. Πρώτη φωτογραφία από το ματς Ξάνθη Πανετολικός είναι η απόκρουση του πέναλτι από τον Φερνάντες. Τη βάζω αυτή τη φωτογραφία γιατί αν δεις αριστερά στη φωτογραφία είναι ο Κοβάσεβιτς ο οποίος πανηγυρίζει. Το έχει σίγουρο θα πει. Το έχει σίγουρο. Σημαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές έχουμε δει. Το έχασε ο Κάστρο. Δεύτερη φωτογραφία από τη νέα τάξη πραγμάτων πλέον Super League. Μεταφερόμαστε στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και τον ball boy να ψεκάζει την μπάλα. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον γίνεται σε όλα τα παιχνίδια αυτό το σκηνικό. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει. Ελπίζουμε όχι για πολύ. Τρίτη φωτογραφία από τα play-off και στο ΑΚΑ. ΑΕΚ Άρης, το κλάμα του Βέλεθ. Βγαίνει έξω τραυματίας. Αργότερα κατάλαβε και αυτός το μέγεθος του τραυματισμού του. Είναι θλάση και χάνει ουσιαστικά το υπόλοιπο τη σεζόν. Από την αντίδρασή του, νομίζω ότι το έχει καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι έχει τελειώσει η καριέρα του στον Άρη. Γιατί θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό έστω βάζει και τα κλάματα, γιατί ξέρει ότι έχει μπροστά του παιχνίδι ημιτελικού. Μπορεί να φτάσει στον τελικό με τον Άρη. Κυρίως αυτό. Και ίσως αυτό να τον έχει απογοητεύσει. Είναι η δυνατή στιγμή. Θεωρώ ότι είναι η πιο δυνατή στιγμή. Και πού καταλήγεις? Εκεί καταλήγω, στο Βέλεθ. Βέλεθ, ε. Στιγμή τη αγωνιστική λοιπόν, ο Βέλεθ από τον Άρη και η ατυχία του μάλλον και ο τραυματισμό του που θα τον χάσει ο Άρης από το ματς κυπέλλου με την ΑΕΚ. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Τις δύο προηγούμενες είχαμε βάλει από Ολυμπιακό. Ήμουνα πολύ κοντά στο να βάλω και την τρίτη αγωνιστική, γιατί είναι το καθιερωμένο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ήταν μια εύκολη και ξεκάθαρη νίκη του Ολυμπιακού να βάζαμε ξανά τον El Arabi. Όμως θα σε πάω σε ένα διαφορετικό δίλημα αυτή τη φορά. Ή τον Τζιλούλη από τον Πανιόνιο ή τον Μπαϊρόβιτς από τον Πανετολικό. Ο Τζιλούλης χάρισε μια πολύ σημαντική νίκη για τον Πανιόνιο, τον κρατάει ζωντανό στη μάχη της παραμονής. Και ο Μπαϊρόβιτς σώζει τον Πανετολικό μέσα στην Ξάνθη με το εκπληκτικό του φάουλ. Σωστά κάνει και δεν βάζει από τον τέρπι θεωρώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι εύκολο. Το περιμέναμε κιόλα ότι θα πάει έτσι. Και ήταν και πολλοί αυτοί που διακρίθηκαν από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να σταθεί ναι. Σε έναν. Ας πάμε τώρα και στη μάχη τη παραμονή. Ο Πανένιος θεωρώ ότι το γκολ του Τσιλούλη είναι πιο σημαντικό από αυτό του Μπαϊρόβιτς. Γιατί ο Πανένιος, αν δεν κέρδισε χθε, ίσω να έμενε εντελώ εκτό μάχη. Οπότε εγώ, αν με ρωτά, θα βάζω τον Τσιλούλη. Και εγώ Τσιλούλη καταλήγω παρά το γεγονός ότι βγήκε αναγκαστικά μετά ως τραυματίας. Έπαιξε σχεδόν σκάρτα μισή ώρα. Οπότε αυτή η μισή ώρα και τον γκολ του είχε κάνει δουλειά. Αρκούν για να μπει MVP της αγωνιστικής. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.